στην ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφάνου της Τράνσης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και να πω, πριν ξεκινήσουμε κύριε Λιγερέ, ότι αύριο Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας ο Νίκος Ολιγερός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής εκδήλωσης, η οποία θα έχει ως θέμα την ανάπτυξη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Αλλά θα είναι μεθαύριο, κύριε μου. Δεν σας άκουσα. Θα είναι μεθαύριο, όχι αύριο. Α, μεθαύριο, την Τετάρτη. Την Τετάρτη, ναι. Τετάρτη, λοιπόν. Τετάρτη, 7.30 Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Είσοδος ελεύθερη για όλους. Μπορούμε όλοι να συναντήσουμε τον Νίκο τον Λιγερό, να τον ακούσουμε. Να προσδιορίζει αυτή την αφηρημένη έννοια της ανάπτυξης. Δεν αφηρημένη, αφηρημένη την κάνει πολλές φορές ο πολιτικός λόγος του πολιτικού προσωπικού της χώρας μας, κύριε Λιγερέ. Ναι, αλλά εμείς θα είμαστε και πρακτικοί, γιατί επειδή ξέρετε ότι ασχολούμαστε με θέματα του τύπου ΑΟΣ, ζεόλιθο, ενέργεια, γεωθερμία κτλ. Θα είμαστε πρακτικοί, γιατί αγαπάμε πραγματικά την περιοχή και θεωρούμε ότι μπορούμε να το δούμε. Άρα γι' αυτό ο τίτλος είναι πιο συγκεκριμένα «Στρατηγική ενέργεια ανάπτυξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, Τετάρτη 7.30. Σωστά. Για να έρθουμε τώρα εμείς εδώ στα δικά μας, την τελευταία φορά που συζητούσαμε. Τη δικά μας είναι και αυτά, δεν το συζητώ. Βεβαίως. Αυτή είναι η μέγιστη θωράκιση της περιοχής. Κύριε Λιγερέ, ακόμη δεν ξέραμε πολλά πράγματα για αυτή την προσυμφωνία. Το προσύμφωνο, μια χαρά είναι. Το προσύμφωνο. Για το θέμα το ονοματολογικό των Σκοπίων. Η συζήτησή μας είχε περισσότερο να κάνει με τα δεδομένα τα οποία γνωρίζαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σωστά. Έχουμε πλέον τη συμφωνία στη διάθεσή μας, την 20σελίδη, την προσυμφωνία, αυτό το προσύμφωνο αυτό, το οποίο μονογράφησαν χθες ο κύριος Κουτιάς με τον κύριο Δημητρό. Και όχι ο κύριος Τσίπρας και όχι ο κύριος Ζάεφ. Δεν σας άκουσα, όχι ο κύριος Ζάεφ. Θέλω να πω ότι το υπέγραψαν μόνο οι ΥΠΕΚΣ και όχι οι πρωθυπουργοί. Αφού δεν έχει ακόμη εγκριθεί από κοινοβούλιο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα μπορούσε να ήταν κατευθείαν από τους πρωθυπουργούς, αν ήταν πιο σίγουρο για το τι μπορούν να κάνουν. Άρα αυτό να ξέρετε ότι μόνο και μόνο ότι υπάρχει μια αλλαγή της ημερομηνίας και της ώρας, το γεγονός ότι μιλάμε για τους ΥΠΕΚΣ και όχι για τους πρωθυπουργούς, είναι ήδη ενδεικτικό ότι μιλάμε πρώτα απ' όλα για προσύμφωνο και όχι για συμφωνία τελική, διότι στην πραγματικότητα μιλάμε ακόμα για την επίλυση του προβλήματος και όχι για τη λύση. Ναι, γιατί υποψιάζομαι ότι αν δεν υλοποιηθούν αυτά τα οποία αναγράφονται στο προσύμφωνο, δεν μπορεί να έχουμε λύση. Μπράβο, αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, η αρχή της συμφωνίας λέει το εξής: τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών. Άρα μιλάει ακόμα για την επίλυση. Και πολύ σωστά το παρατηρείτε ότι στην πραγματικότητα μέσα έχουμε σκέλη μέσα στα 20 άθρα, γιατί είναι 20 σελίδα, αλλά είναι και 20 τα άθρα, που περιγράφουν ότι σε μερικά σημεία έχουμε μια προθεσμία 6 μηνών, σε άλλα σημεία έχουμε μια προθεσμία 5 ετών. Άρα όλο αυτό το πράγμα διαμορφώνονται ανάλογα με το τι αποφασίζουν τα Σκόπια, τι δεν έχουν περάσει, αν έχουν περάσει κτλ. Άρα είναι ένας οδικός χάρτης είναι. Μπράβο, ακριβώς, μπράβο. Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι καλό να το λέμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι πολλοί που θεωρούν ότι εφόσον έπεσαν οι υπογραφές, έχει τελειώσει αυτός ο αγώνας, ενώ αυτός ο αγώνας απλώς έχει περάσει σε άλλη φάση. Τώρα το κάνετε όμως ακόμη πιο ενδιαφέρον, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε, κύριε Λιγερέ, τι ακριβώς συνέβη χθες εκεί στις Πρέσπες. Ρωτώ λοιπόν εγώ, από τη στιγμή που δεν έχουμε λύση τις διαφορές μας με τα Σκόπια, για ποιο λόγο έρουμε το βέτο προς το ΝΑΤΟ και στέλνουμε συστατικές επιστολές για να λάβει πρόσκληση να ενταχθεί το κρατήδιο αυτό στην συμμαχία και για ποιο λόγο ξεκινάμε τις πολυετής ενταξιακές διαπραγματεύσεις, δίνουμε εμείς δηλαδή το πράσινο φως ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού δεν τις λύσαμε τις διαφορές. Για ποιο λόγο? Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε κάνει και χειρότερα, εφόσον
Νομίζω το διαβάσατε, φαντάζομαι το έχετε και στα χέρια σας. Θα κάνουμε αναφορές, φαντάζομαι, μέσα στην εκπομπή. Το άρθρο 13 προβλέπει πρόσβαση στην ελληνική ΑΟΣ από τα Σκόπια, ενώ δεν έχουμε ακόμα ελληνική ΑΟΣ. Δεν έχουμε όζο ακόμα. Γιατί αυτό που είπατε τώρα αφορά θέματα που έχουμε. Δηλαδή, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στο ΝΑΤΟ και μπορούμε να μπούμε σε διάφορες διαδικασίες. Εδώ το άρθρο 13 περιγράφει την πρόσβαση που θα έχουν τα Σκόπια Ως στην παιδί. περιοχή ουσιαστικά Θεσσαλονίκης, φανταστείτε, για τα θέματα της Αλίας, ενώ εμείς δεν έχουμε κάνει ακόμα τη ΑΟΣ. θέσπιση. Και εδώ είναι το κερασάκι, γιατί έχουμε και υποτίθεται αναλυτές οι οποίοι είναι σοβαροί, λέγοντας ότι δεν καταπατούν την ελληνική ΑΟΣ εφόσον δεν την έχουμε θεσπίσει. Βέβαια δεν λένε το δεύτερο μέρος ότι μόλις τη θεσπίσουμε θα έχουν πρόσβαση. Και το ερώτημα είναι το εξής και συμπληρώνει το δικό σας, θα απαντήσω και στο δικό σας, είναι ότι το δίκαιο της θάλασσας με το πέμπτο μέρος που αφορά την ελληνική ΑΟΣ και τα άρθρα 61, 62 και 69 περιγράφει τα δικαιώματα των περίκλειστων κρατών. Αλλά αυτό προβλέπει να γίνει μια διαδικασία και μια διμερή συμφωνία πάνω σε αυτή τη βάση και όχι να ενταχθεί αυτό το άρθρο μέσα σε μια Μόνο με συμφωνία αυτό. η οποία αφορά μόνο και μόνο το θέμα της Εμένα αυτό μου ονομασίας. έκανε εντύπωση, γιατί το βάλαν, είναι γνωστό τι σημαίνει περίκλειστο, είναι γνωστό ότι προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Για ποιο λόγο το βάλαν εκεί χωρίς να έχουμε ακόμη ΑΟΣ. Να το Στην κάνω λίγο πραγματικότητα πιπεράτο, είναι για να να το είμαστε. κάνω λίγο Ναι, πιπεράτο. βεβαίως. Αυτό για το οποίο μας προειδεάζει ο κύριος Κοτζιάς, φεύγοντας χθες από το γλέντι εκεί στις υπογραφές, πάμε να λύσουμε το αλβανικό. Πάμε να λύσουμε τις διαφορές μας με Αλβανία. Μήπως έχει σχέση με αυτό το περίφημο 13. Κοιτάξτε, είπε να λύσουμε και τις διαφορές μας με το Κυπριακό. Εγώ πραγματικά ας το αφήσουμε αυτό, γιατί αλλιώς είναι ο Θεός να Δεν φυλάει. μπορώ αλλιώς να το ερμηνεύσω ούτε εγώ. Όταν το Ναι, αλλά διάβασα, το μυαλό μου όχι πήγε πάνω εκεί. εδώ για να το Μπήκε πάνω στην ερμηνεύσουμε κατάσταση. λίγο πιο σοβαρά, υπάρχει και το άρθρο 14 που μιλάει για τους αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου και μια που είμαστε στην εκπομπή και έχουμε αυτή την ώρα να το αναλύσουμε, είναι σημαντικό. Στην πραγματικότητα τα Σκόπια έχουν έναν αγωγό ο οποίος συνδέει τα Σκόπια με τη Θεσσαλονίκη, είναι ένας αγωγός πετρελαίου και έχουν έναν άλλον αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος περνά από τη Βουλγαρία, στη συνέχεια Μολδαβία, Ουκρανία και Ρωσία για να φέρουν φυσικό αέριο. Τα δεδομένα της περιοχής ξέρουμε ότι έχουν μια εξάρτηση όσον αφορά την ενέργεια, ξέρουμε ότι έχουν μια εξάρτηση όσον αφορά τον λιγνίτη, γιατί τα αποθέματά τους έχουν μειωθεί, ενώ οι σταθμοί ηλεκτρισμού, τα 3/4 των σταθμών είναι με αυτή τη βάση και πρέπει να τροποποιηθούν. Και βλέπουμε ξαφνικά το άρθρο 13 που αφορά τα θέματα της αλληλείας και το άρθρο 14 που αφορά τα θέματα της ενέργειας. Και ρωτάμε, γιατί να υπάρχουν αυτά τα άρθρα, εφόσον το ένα προβλέπεται εντελώς από τις διαδικασίες του δικαίου της θάλασσας, άρα μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε όποτε θέλουμε και να κάνουμε μια ειδική συμφωνία Έχουμε. και μάλιστα, επιμένω και εκεί, και με ανταλλάγματα. Γιατί δεν είναι μόνο το περίσσευμα της αλληλείας πάνω στο οποίο μπορούμε να παίξουμε, είναι ότι όταν έχουμε πρόσβαση, π.χ. ακόμα και με βάρκες, καΐκια για το θέμα της αλληλείας, σε κάποια φάση πρέπει αυτά να δέσουν κάπου. Αυτά που τα σημεία θα είναι όλα μαζί, θα είναι σε μια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, θα είναι σε άλλο λιμάνι, θα μπορούν να πάνε έως πού. Ενώ εδώ το άρθρο απλώς περιγράφει ότι έχουν δικαίωμα να μπουν. Άρα, Έχουν δικαίωμα, δεν το αμφισβητεί κανένας. στην πραγματικότητα, επειδή τώρα είμαστε σε διεθνή χωρικά ύδατα, έξω από τα 6 ναυτικά μίλια μπορούν να περάσουν και να κάνουν ό,τι θέλουν, υποτίθεται. Αλλά το ερώτημα που είναι σοβαρό είναι ότι δεν έχουμε καν τη θέσπιση της ΑΟΣ, κατά συνέπεια δεν υπάρχουν οι περιγραφές για τα πρόστιμα όταν κάποιος θα παραβιάσει κάτι και εμείς μιλάμε ήδη για να δώσουμε την πρόσβαση. Και Για ρωτάω, ποιο το δηλαδή, κάνουμε. γιατί αυτό κάνουμε απλώς μια αντιγραφή. Γιατί ξέρετε, το 1995, επειδή είναι η χρονιά που κυρώσαμε τη συμφωνία για την ΑΟΣ του 1982, γιατί είναι και τότε που κάναμε και τον νόμο περί υδροανθράκων, θεωρούσαμε ότι ας το βάλουμε αυτό και βλέπουμε πιο μετά. Γιατί ήταν εκείνη τη χρονιά. Το θέμα είναι ότι τώρα είμαστε το 2018, δεν έχουμε κάνει ακόμα τη θέσπιση, δεν έχουμε καμία οριοθέτηση εκτός από αυτή που είναι με την λιθογραφίδα
και η Ιταλία. Και εμείς βάζουμε ένα άρθρο, έτσι ξεκάρφωτο, για το οποίο επειδή είστε και δημοσιογράφος, αυτούς τους 6 μήνες που περάσαμε, ακούσατε ποτέ το θέμα της ΑΟΣ μέσα? Στο Σκοπιανό εννοείται. Ναι. Όχι. Γιατί? Okay. Τότε γιατί εμφανίζεται την τελευταία στιγμή και το έχουμε πρόσβαση σε αυτό πριν πάμε στην πρόταση δυσπιστίας, το έχουμε 2 μέρες πριν και αναγκάζεται ακόμα και η Καθημερινή να το βγάλει σε έντυπο για να είναι προσβάσιμο σε όλους? Γιατί πόσοι το έχουν διαβάσει αυτό το προσύμφωνο? Αυτό είναι το θέμα. Οι περισσότεροι Έλληνες, γιατί την επόμενη μέρα υπήρχε παντού. Ωραία, εγώ λέω απλώς ότι... Εγώ το έχω μπροστά μου τώρα. Θα σας πω κάτι που μπορεί να σας ξαφνιάσει, αλλά όταν ήταν να γίνει το δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ, ναι, είχε μοιραστεί παντού επίσημα από τον κρατικό φορέα τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, για να μπορεί ο καθένας να διαβάζει τουλάχιστον το θέμα της περίληψης, που ήταν ήδη αρκετές σελίδες. Εδώ μιλάμε μόνο και μόνο για 20 σελίδες. Δεν μπορούσε να υπάρξει μια ενημέρωση ή να μπει σε μια ιστοσελίδα κρατική πάνω στην οποία θα είχαν πρόσβαση όλοι να το κατεβάσουν? Άρα είναι απλώς ότι αυτά να... Ο Τσίπρας δεν σας έπεισε που έδωσε μια απάντηση στην περίφημη συνέντευξη στην ΑΕΡ, παρουσία 3 δημοσιογράφων. Ναι. Το ότι έκλεισε τελευταία στιγμή τηλεφωνικά τις τελευταίες, τα τελευταία σημεία της συμφωνίας, έπρεπε να το στείλει στον κύριο Νίμιτ. Ναι. Μετά να το δώσει και να πετύχει τι, την ημερομηνία των γενεθλίων του? Τι να σας πω, εγώ σας λέω, δεν σας έπεισε εσάς. Δεν με έπεισε προσωπικά. Πώς μπορεί να με πείσει, επειδή ξέρετε ότι ασχολούμαι με αυτά τα θέματα και αυτές οι διατυπώσεις δεν αλλάζουν τόσο γρήγορα και δεν είναι της τελευταίας στιγμής. Και όταν πραγματικά υπάρχει τελευταία στιγμή, τότε πρέπει να μετακινήσουμε την επόμενη στιγμή της υπογραφής για να είναι προσβάσιμη σε όλους. Δηλαδή, οι αρχηγοί των κομμάτων δεν είχαν πρόσβαση σε αυτό, το έμαθαν όλοι την ίδια στιγμή και έπρεπε όλοι να πάρουν θέση πάνω σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι, άμα θέλετε να το θέσουμε και με χιούμορ, γιατί βλέπω ότι έχετε τάση και είναι καλό όταν είμαστε της μάχης, είναι ότι γιατί να μην έχουμε πρόσβαση πιο γρήγορα στο κείμενο, εφόσον ήταν μια επιτυχία? Γιατί ξέρετε κάτι, όταν υπήρχαν οι ενταξιακές πορείες, ας πούμε, και για την Κύπρο, ξέρετε, το 2004 που είχαμε 10 χώρες, όλοι είχαν προαναγγείλει ότι θα έχουμε και αυτό το σημείο και θα έχουμε και αυτό, και είναι μια τεράστια επιτυχία και έτσι υλοποιήθηκαν και τα είδαμε όλα. Τώρα ξαφνικά, εδώ όλα αυτά πάνε κρυφά, εμφανίζονται την τελευταία στιγμή, μας εξηγούν ότι δεν προλάβαιναν και πιο πριν, και μας εξηγούν μετά ότι είναι μια τεράστια επιτυχία. Εφόσον είναι μια τεράστια επιτυχία, γιατί δεν έχει αξιοποιηθεί πολιτικά όλο αυτό το εξάμεινο? Εξαιρετικά ωραίο ερώτημα. Άρα, γνωρίζει, λέω απλώς ότι άμα κοιτάξουμε το θέμα της... Μυστική διπλωματία υπάρχει, το γνωρίζετε κι εσείς, το γνωρίζουμε όλοι μας. Βεβαίως, η μυστική διπλωματία υπάρχει όταν τα θέματα είναι οριακά. Έτσι, πάρε τον απαραίτητο χρόνο, αφού λες ότι είναι επιτυχία σου αυτό και δεν είναι ήττα σου διπλωματική, όπως λένε αυτοί οι οποίοι διαφωνούν. Πάρε τον απαραίτητο χρόνο, μίλα για την επιτυχία σου και ανέλησέ την στον κόσμο και στους εταίρους και συμμάχους σου, έτσι. Για να το χαρούμε το όλοι. Το μήνυμα του ισχυρού παίκτη και στη συνέχεια πάνε και βάλε υπογραφές, μονογραφές, ό,τι θες. Σωστά. Γιατί δεν το έκανε. Έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι όπως το βάζει ο κ. Λιγερός. Δεν το έκανε, γνωρίζοντας προφανώς ότι δεν είναι επιτυχία, βρε κύριε Λιγερέ. Εγώ το ξέρω. Από εκεί και πέρα θα είναι ο χειρότερος, γιατί θα είστε εσείς, θα είμαστε εμείς, θα είναι στην Αθήνα, θα είναι στη Λαμία, σήμερα έχουν συλλαλητήριο, θα είναι στην Κρήτη, θα είναι στη Μακεδονία, θα είναι στη Βόρεια Μακεδονία, την Έδεσα, την Καστοριά. Αυτή είναι η Βόρεια Μακεδονία, έτσι, τα Γρεβενά, αυτή είναι η Βόρεια Μακεδονία. Σωστά. Αναλύσεις οι οποίες θα γίνονται για τη συμφωνία, την οποία την αποδόμησε ήδη από χθες ο κ. Ζάεφ. Την αποδόμησε. Έκανε σαφή διάκριση. Εμείς Μακεδόνες, εσείς Έλληνες. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά επειδή είμαστε και πιο κοντά στην δική μας Μακεδονία, το γεγονός ότι η συμφωνία περιγράφει τη Μακεδονία μας ως βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους, είναι ήδη προβληματικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει καν, αν θέλετε, μια ισορροπία πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί αποφεύγουμε να μιλήσουμε για τη Μακεδονία, την περιφέρεια ως Μακεδονία, και την περιγράφουμε ως βόρεια περιοχή?
Στην ίδια τη συμφωνία που έχουν υπογράψει υποτίθεται άνθρωποι που ανήκουν σε ελληνικούς θεσμούς. Αυτό είναι ήδη ένα πρώτο ερώτημα. Αλλά εγώ ήθελα να επιμένω πάνω στο θέμα, ας το πούμε, τις μεταβατικές περιόδους. Είναι ότι άμα κοιτάξετε καλά το άρθρο και μπορείτε και να το διαβάσετε άμα είναι αφού το έχετε, είμαστε στη σελίδα 6 φαντάζομαι, αλλά είναι το άρθρο 1-10, εδάφιο 10, που αφορά την τεχνική και την πολιτική περίοδο. Δεν ξέρω αν το έχετε μπροστά σας. Mm-hmm. Ωραία. Ναι. Okay. Υπολογιστή, αυτό ανοίγω τώρα. Μπράβο, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, αυτό θα δείτε ότι και στο εδάφιο, υπό εδάφιο Α και Β μιλάει για 5 έτη το αργότερο. Που σημαίνει ότι τώρα μπαίνουμε λοιπόν σε μια δικασία που αλλού είναι για 6 μήνες, αλλού είναι για 5 έτη, αλλά εμένα αυτό που με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, και άμα το προσέξετε λίγο πιο τεχνικά, η πολιτική περίοδος που είναι το Β, μιλάει ότι ξεκινάει στο άνοιγμα κάθε διαπραγματευτικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 5 ετών από τότε. Και ρωτάω, μια ενταξιακή πορεία κανονική όταν αρχίζει η διαδικασία και υπάρχει μια αποδοχή είναι σχεδόν 10 χρόνια. Άρα, άμα θέλετε να έχετε ένα παράδειγμα χειροπιαστό, είναι το θέμα της Κύπρου. Ωραία. Σε αυτά τα 10 χρόνια πρέπει η χώρα να καταφέρει να επιλύσει τα προβλήματα που δημιουργούν, και το θέλουμε αυτό, τα 35 κεφάλαια της ενταξιακής πορείας. Όπου έχουμε 35 κεφάλαια, τα οποία ανοίγουμε, κλείνουμε ή μπορεί ακόμα και στο ενδιάμεσο να παγώσουμε. Για τα Σκόπια δεν έχει ανοίξει ούτε ένα κεφάλαιο από τα 35. Ενώ π.χ. για το Μαυροβούνιο έχουν ανοίξει 30. Ωραία. Και για την Σερβία έχουν ανοίξει 12 κτλ. Άρα θέλω να πω ότι εδώ η συμφωνία προβλέπει κάτι που είναι πραγματικά fast track και δεν το βλέπω να λειτουργεί αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάμε για ένα χρόνο που είναι μια πενταετία, ενώ βλέπουμε ότι επί του πρακτέου δεν λειτουργούν τόσο γρήγορα και άμα το σκεφτείτε ότι τα Σκόπια είναι υποψήφια χώρα με αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 και είμαστε μετά από 14 χρόνια ούτε καν στην έναρξη ενός κεφαλαίου, καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα πάνε τα πράγματα. Άρα γιατί αυτή η διατύπωση είναι για να δώσει εντυπώσεις ή το πιστεύουν πραγματικά? Γιατί όταν ανέλησα το θέμα, δεν ξέρω αν έχετε πρόσβαση σε αυτό, αλλά όταν ανέλησα τα άθρα που αφορούν την ενταξιακή πορεία τα 35, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν άθρα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα περάσουμε και ξέρουμε ακριβώς ποια θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια θεωρεί τα λεγόμενα κόκκινα άθρα. Άρα λέω απλώς ότι άμα αυτό το ξέρουμε και το αναλύουμε σοβαρά, δεν θα ήταν καλό να καταλάβουμε ότι υπάρχουν μερικά τεχνικά προβλήματα? Δηλαδή, όταν μιλάει για το άρθρο 27 που αφορά το περιβάλλον και θεωρεί ότι είναι εντελώς ασυμβίβαστο με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν λέει ας πούμε ότι θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία για τα κεφάλαια 1, είναι ελεύθερη διακίνηση αγαθών, για το 7, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το 8 που είναι η πολιτική ανταγωνισμού, το 32 το δημοσιονομικός έλεγχος, ρωτάω, αυτοί που έκαναν αυτή τη συμφωνία δεν τα ξέρουν, γιατί αυτά είναι προσβάσιμα εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι που κρύβει και ανακοινώνει την τελευταία στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, άμα τα κοιτάξουμε με τη σειρά και κοιτάξουμε στη συνέχεια ακόμα και τα άθρα που απαιτούν τεράστιες προσπάθειες. Έτσι είναι, όπως είναι το λεξιλόγιο που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για το άρθρο 5, δημόσιες αγορές, για το άρθρο 6, δικαίωμα των εταιριών και τα λοιπά. Σας λέω τα άθρα, μόνο τα νούμερα, το 10, το 11, το 12, το 14, το 15, το 16, το 19 και το 22. Και ρωτάω, είναι κάποιος ενημερωμένος στην ομάδα διαπραγμάτευσης ότι όλα αυτά θα γίνουν εύκολα? Τι να σας πω, ακούγοντάς σας τώρα, έτσι προφανώς. Εγώ είδα την κυρία Μογκερίνη εκεί, την είδατε, την είδατε προφανώς. Βεβαίως, ναι. Δεν μπορεί να μην το διάβασε το κείμενο της. Προσέξτε ένα πράγμα.
για να είμαστε ξεκάθαροι. Και γιατί το λέμε πολύ συχνά, ελπίζω να ακούσετε στην ίδια εκπομπή από τον Πρωθυπουργό, ότι δεν είχαμε καμία πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΝΑΤΟ και ήταν προσωπική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Φαντάζομαι ότι δεν ξαφνιαστήκατε, γιατί έχουμε 6 μήνες που ακούμε ακριβώς το αντίθετο. Και ρωτάω τώρα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Ξέρετε, οποιαδήποτε ονομασία και να συμφωνήσουν οι δύο χώρες, η Ελλάδα και τα Σκόπια, οποιαδήποτε και να είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα πούν μπράβο. Δεν τους ενδιαφέρει η ονομασία. Τους ενδιαφέρει σε κάποια φάση να λυθεί με αμοιβαίο τρόπο αυτό το πρόβλημα. Αν η Ελλάδα θεωρεί ότι είναι μια λύση, για αυτούς είναι μια χαρά. Άρα τους ενδιαφέρει όμως, υποψιάζομαι κύριε Αλίγερε, γι' αυτό σας ρωτώ τώρα, γιατί με προβληματίσατε. Ναι. Τους ενδιαφέρει όμως προφανώς να λυθεί με τέτοιο τρόπο που να τους επιτρέψει, να επιτρέψει στο ΝΑΤΟ, να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η επίλυση, η διαδικασία στην οποία είμαστε τώρα δηλαδή, αυτό που υπεγράφει χθες στις πρέσπες. Ναι. Τέτοιο τρόπο που να τους επιτρέψει να δεχτούν στους κόλπους τους κάποια στιγμή τα Σκόπια. Όχι. Θα τους ενδιαφέρει αυτό? Καθόλου. Ούτως ή άλλως αυτοί το θέλουν, γιατί πρέπει να βουλώσουν μια τοπολογική τρύπα και οι δύο υπερδομές για λόγους γεωπολιτικούς και υψηλής στρατηγικής. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να αποδέχεται τη συμφωνία. Δηλαδή, αν η Ελλάδα λέει εγώ συμφωνώ με το όνομα Α, αυτή είναι εντάξει. Γιατί το μόνο που έχει σαν πρόβλημα είναι αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία της συνταξιακής πορείας είναι άλλο θέμα. Και γι' αυτό, αν προσέξατε, και ο κύριος Γιούγκερ είχε πει με έναν πολύ απλό τρόπο ότι ακόμα και να υπάρχει αποδοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι η διαδικασία είναι εύκολη. Τα 35 κεφάλαια παραμένουν 35 κεφάλαια. Όμως, κάναμε κάτι άλλο που είναι πάλι παράτυπο, είναι ότι εμείς δεν δίνουμε μόνο το πράσινο φως μέσω αυτού του προσυμφώνου. Λέμε ότι ουσιαστικά θα υποστηρίξουμε την υποψηφιότητα των Σκοπίων, παρόλο που δεν έχουμε μιλήσει ακόμα με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι ακριβώς η ίδια ρήτρα που είχαν βάλει στο σχέδιο ΑΝΑΝ, λέγοντας ότι η Κύπρος πρέπει να υποστηρίξει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας πριν καν συνομιλήσει με τους εταίρους της, και σημαίνει πρακτικά ότι ψηφίζει υπέρ πριν οι άλλοι πάρουν απόφαση. Κάτι το οποίο είναι εν δυνάμει εναντίον του ευρωπαϊκού κειμένου, το οποίο προβλέπει ότι τα 35 κεφάλαια πρέπει όλοι να έχουν μία γνώμη εκείνη τη στιγμή. Ενώ εδώ, πριν ανοίξουμε τα κεφάλαια, εμείς θα λέμε εντάξει. Αυτό είναι ένα θέμα. Και αυτό το θέμα δεν έχει σχέση ούτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε με τον ΝΑΤΟ, και το λέω και στην εκπομπή μας εδώ τώρα, ότι και το ΝΑΤΟ έχει ενταξιακή πορεία. Δεν είναι απλώς... Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε. Εγώ το είπα και δημόσια. Ναι. Δεν ακόμη δοθεί η συμφωνία, παίρνοντας κάποιες πληροφορίες από το κρατικό πρακτορείο των Σκοπίων, γιατί δεν την είχαμε ακόμη τη συμφωνία, το ΜΙΑ, για το τι προβλέπει περίφημη αυτή η συμφωνία. Είχαμε περισσότερη πληροφόρηση από το κρατικό σκοπιανό πρακτορείο ειδήσεων παρά από... Ναι, θα το βάλω στο χιούμορ της Ξάνθης. Ναι, το ξέρω. Ναι. Και τότε είχα τολμήσει και είχα πει δημόσια ότι όλο αυτό το πανηγύρι γίνεται, κύριε Λίγερε, για να άρουμε το βέτο προς το ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Εγώ το μόνο που μπορώ να καταλάβω από αυτά τα οποία γίνονται ως προς την επίσπευση, τη σπουδή, κάτι να γίνει άμεσα, είναι αυτό. Σωστό. Μα δεν είναι κάτι άλλο δηλαδή. Μα δεν έχει καμία σχέση με κάτι άλλο. Είναι, για να είμαστε ξεκάθαροι, στην πραγματικότητα αυτό που λέτε αφορά αφορά το άρθρο 10 της συμφωνίας, δηλαδή της συμφωνίας του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το άρθρο 10 είναι αυτό που κοιτάζει τα κριτήρια, τα βασικά, για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Άρα πρέπει να μιλάμε για ευρωπαϊκή χώρα κτλ. Αυτό το πλαίσιο είναι ότι είναι το προαπαιτούμενο για να ξεκινήσει η διαδικασία, γιατί το ΝΑΤΟ, και δεν είναι το ίδιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπει βέτο. Δηλαδή, οποιοδήποτε
από τις χώρες που είναι εντός του ΝΑΤΟ, δηλαδή τώρα είναι 29 χώρες, η τελευταία ένταξη ήταν με το Μαυροβούνιο, οποιοδήποτε διαφωνεί για μία ένταξη μπορεί να βάλει βέτο. Και μάλιστα να το ξέρουμε αυτό, ότι είναι και αυτό το πρόβλημα σε σχέση με την Κύπρο και την Τουρκία, γιατί η Τουρκία μόλις ακούει τη λέξη Κύπρο, ακόμα και σαν πρόταση, ξέρουμε ότι θα βάλει βέτο. Θα έχει ενδιαφέρον να το σκεφτούμε, μπορεί να το κάνουμε και σε άλλη εκπομπή, όταν η Τουρκία θα είναι εκτός ΝΑΤΟ, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο για την Κύπρο να μπει εντός. Δεν μπορεί όμως να αποδυναμώνεις ένα τόσο ισχυρό χαρτί το οποίο κρατάς στα χέρια σου πριν επιλύσεις τις διαφορές. Και δεν είναι μόνο ότι είναι ισχυρό χαρτί, είναι θεσμικό χαρτί. Δηλαδή το ΝΑΤΟ, επειδή είναι μια δομή στρατιωτική, θεωρεί ότι άμα κάποιος θεωρήσει ότι είναι απαράδεκτο να ενταχθεί μια χώρα, γιατί είναι στρατιωτικό το θέμα, δεν μπορεί να του πει δεν πειράζει, η πλειοψηφία συμφωνεί. Και είναι μια πολύ σκληρή διαδικασία, γιατί άμα σκεφτείτε ότι στην πραγματικότητα έχουμε ήδη τόσες χώρες στο ΝΑΤΟ που ουσιαστικά είναι και παραπάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά επιμένουν για το βέτο, είναι επειδή το ΝΑΤΟ είναι καθαρά στρατιωτικό και γι' αυτό έχει ζήσει τουλάχιστον 7 αναπτύγματα όσο αφορά τις εντάξεις. Διότι επειδή είναι μόνο στρατιωτικό, είναι πολύ πιο σκληρό και γι' αυτό βάζει το βέτο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση που παίζει σε πολλά πράγματα, θεωρούμε ότι πάνω κάτω πρέπει να τα βρούμε σε μια πλειοψηφία. Είναι εντελώς διαφορετικό το όλο πλαίσιο. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι ουσιαστικά το εταιρικό προσύμφωνο μεταξύ... Και το άλλο, επειδή μιλήσατε και για το θέμα της Ναι, και επειδή μιλήσατε και για το θέμα της Αλβανίας. Ωραία. Αλλά εγώ θέλω να καταλάβω το εξής. Γιατί έχουμε πάντοτε την εντύπωση ότι η Αλβανία δεν έχει ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ η Αλβανία είναι ήδη από την 1η Απριλίου του 2009 στο ΝΑΤΟ? Γιατί άμα θέλετε να κοιτάξουμε πιο σοβαρά το όλο θέμα και το νατοϊκό, στο ΝΑΤΟ είναι ήδη η Αλβανία και η Κροατία από το 2009, είναι το Μαυροβούνιο από το 2017 και είναι βέβαια και η Σλοβενία ήδη από το 2004. Άρα, άμα κοιτάξετε λοιπόν την περιοχή της πρώην Ιουγκοσλαβίας και της Αλβανίας, είναι εντελώς αποκομμένο το όλο το θέμα σε σχέση με τα Σκόπια και κάθε φορά που λέμε «μα το ανάλογο που κάνουμε με τα Σκόπια θα γίνει και με την Αλβανία», η Αλβανία είναι ήδη στο ΝΑΤΟ εδώ και 9 χρόνια και τώρα πάει για ενταξιακή πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι διαφορές με την Αλβανία δεν σχετίζονται με αυτό. Εδώ έχουμε ένα προσύμφωνο, εταιρικό προσύμφωνο, επιμένουμε σε αυτό, μεταξύ δύο φυσικών προσώπων, προς το παρόν, φυσικών προσώπων. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εγώ νομίζω ότι μόνο έτσι μπορώ να το διαχειριστώ. Αυτό βλέπω μπροστά μου. Ένα εταιρικό προσύμφωνο, δύο φυσικών προσώπων. Αυτό με ρήτρες. Με ρήτρες. Ωραία. Άρα, όταν λέω με ρήτρες, εννοώ ότι δεν λέει ότι τώρα είναι σε ισχύ. Το περιγράφει πολύ σοβαρά η συμφωνία, λέγοντας ότι όταν θα περάσουμε σε αυτό το στάδιο και θα έχει ψηφιστεί αυτό ή θα έχει περάσει σε δημοψήφισμα ή θα έχουν γίνει τροποποιήσεις του συντάγματος, τότε θα είναι σε ισχύ. Ναι. Και μπορεί, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να δούμε μια μικρή διαφοροποίηση και μια αναλογία. Η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα στις 16 Απριλίου του 2003, ενώ η ένταξή της έγινε 1η Μαΐου του 2004. Στην πραγματικότητα είναι η ενεργοποίηση της απόφασης. Άρα, όταν το υπέγραψαν το 2003, ήταν συμφωνημένο ότι θα λειτουργήσει το 2004. Την 1η Μαΐου 2004 που είχαμε τις εντάξεις από 4 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένα δεν υπέγραψε τίποτα, ήταν απλώς η φάση συνεργοποίησης. Εδώ, σε αυτό το πλαίσιο, το μόνο που έχουμε όσο αφορά το συνταγματικό είναι ότι πρέπει, το λέει το άρθρο που αφορά το in toto, πρέπει να έχουν τροποποιήσει το σύνταγμα εντός του 18. Όλο. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα, γιατί εφόσον το βλέπουμε αυτό και είναι γραμμένο, θέλει να πει τι γίνεται άμα δεν έχουν ολοκληρώσει τις συνταγματικές αλλαγές εντός του 18, ενώ έχουμε δώσει πράσινο φως
στο ΝΑΤΟ. Τι γίνεται, κύριε Λιγερέσο? Στην πραγματικότητα μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία που μπορεί να καταρρεύσει, αλλά στο ενδιάμεσο θα έχουμε δώσει τη... Εψήλων, όπως το είπα ακριβώς, το δεύτερο μέρος θα ολοκληρώσει in toto τις συνταγματικές τροποποιήσεις έως το τέλος του 18. Μπράβο, αυτό. Ωραία. Λέω λοιπόν, αυτό επειδή είναι προσβάσιμο και τώρα το ξέρουμε, πιστεύουμε πραγματικά και με τις δηλώσεις του Προέδρου των Σκοπίων και με το θέμα της αντιπολίτευσης που είναι έτοιμη να κάνει αλλαγή και ακόμα και εκλογές, ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι κάτι το οποίο είναι προγραμματισμένο? Εγώ νομίζω ότι είναι απλώς ένας τρόπος που είναι ένα εργαλείο της προπαγάνδας, λέγοντας ότι εμείς το καταφέρουμε αυτό, είναι σίγουρο. Εδώ μόλις ακούσαμε το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, αμέσως είχαμε αντιδράσεις και ενστάσεις στα Σκόπια, ενώ παρουσιάζεται στη λίμνη των Πρεσπών ότι όλα είναι λυμένα. Εντάξει, τώρα όλα είναι λυμένα. Όχι, κοιτάξτε, εγώ επιμένω πάνω σε αυτό με ποια έννοια. Είναι ότι πολλοί πολιτικοί... Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά το θέμα ποιο είναι, όταν βλέπω εγώ... Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι εκεί στο σημείο, και μάλιστα συμβολικά, στο σημείο όπου κατασκευάστηκε αυτό το κρατήδιο, εκεί, σε εκείνο το σημείο, και συμβολικά να το πάρεις, δηλαδή είναι κάτι που σε τιμώνει, συμβολικά να το πάρεις και να το δεις. Σωστά. Έτσι. Και λίγα χιλιόμετρα πιο εκεί, να υπάρχουν Έλληνες πολίτες, δηλαδή ψυχή της δημοκρατίας, τους οποίους δεν τους ρωτάς αν συνενούν στο εταιρικό προσύμφωνο δύο φυσικών προσώπων που με τραγουδάκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο εκεί πας να υπογράψεις. Δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα, βρε κύριε Λίγερε. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είναι λογικά. Η δική μου λογική δεν μπορεί να τερμινεύσει. Ναι, ας πούμε ότι απλώς ακολουθεί μια ιδεολογική προσέγγιση. Και να το πω ένα παραπάνω. Γιατί να το κάνεις αυτό, γιατί σας ακούω τόση ώρα και είναι σαν να μου λέτε και να μου το επεξηγείτε αυτό, ότι αυτό το κείμενο που έχω εγώ εδώ μπροστά μου, αυτό το με τον μυστήριο αυτό τίτλο πόντος, τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών, οι οποίες περιγράφονται σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ 817 και 845, τη λήξη της ενδιάμεσης συμφωνίας 85 και την ευρέω στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των μερών, είναι σαν να το φτιάξαν για να μην υλοποιηθεί ποτέ. Γιατί να αναλάβουν τόσο μεγάλο πολιτικό κόστος? Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι ακόμα και η αναφορά που κάνατε για το Συμβούλιο Ασφαλείας, μιλάμε για τις αποφάσεις του 1993 και βέβαια το θέμα της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995, στην πραγματικότητα δεν διατυπώνει η συμφωνία ότι τα Σκόπια είναι το μόνο κράτος σε όλη την εμφύλιο που εντάχθηκε στα Ηνωμένα Έθνη με μια προσωρινή ονομασία. Άρα για να μην μπερδευόμαστε, γιατί έτσι όπως παρουσιάζεται, είναι σαν να είναι ξεκάθαρο ότι επειδή τα Σκόπια είναι στα Ηνωμένα Έθνη, τα Σκόπια είναι στα Ηνωμένα Έθνη μόνο και μόνο με τη λέξη «Φίρομ», όπως είναι και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, γιατί είναι πολλοί που δεν το ξέρουν καν. Άρα λέω απλώς ότι ο τρόπος που διατυπώνεται έτσι ώστε να μειώσει τα πλεονεκτήματα της Ελλάδος, να αναδείξει τα στοιχεία των Σκοπίων, έτσι ώστε η συμφωνία να φαίνεται, τουλάχιστον φαινομενικά, ότι είναι μεταξύ δύο χωρών οι οποίες έχουν ακριβώς το ίδιο επίπεδο. Και δεν είναι το θέμα των λαών, είναι το θέμα της διαδικασίας. Η Ελλάδα, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι κράτος μέλος στο ΝΑΤΟ από το 1953, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981, διαχειρίζεται θέματα ενεργειακά και θάλασσας, ενώ τα Σκόπια δεν είναι ούτε στη μία ούτε στην άλλη υπερδομή, είναι απλώς υποψήφια και είναι και περίπλοκο κράτος. Πώς λοιπόν βλέπω εγώ ως στρατηγιστής μια συμφωνία που τα ισοπεδώνει τόσο πολύ και έχουμε την εντύπωση ότι μιλάμε για μια συμφωνία μεταξύ δύο κρατών που έχουν τις ίδιες ιδιότητες? Γιατί άμα είχαμε κάνει μια συμφωνία, ας πούμε, με την Ιταλία, που είναι και αυτή στο ΝΑΤΟ και αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα είχε νόημα. Ωραία. Ακόμα και με μια συμφωνία με την Τουρκία δεν έχει το ίδιο νόημα, γιατί η Τουρκία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θέλω να πω ότι και οι δύο χώρες, τα δύο παραδείγματα που έδωσα, για να μην μιλάμε μόνο για την Αλβανία, και η Ιταλία είναι το ίδιο,
και η Τουρκία και η Αλβανία είναι όλες αυτές οι χώρες έχουν και πρόσβαση στη θάλασσα. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια ειδική περίπτωση που είναι τα Σκόπια που δεν έχουν θάλασσα, που έχουν προβλήματα ενεργειακά, που οικονομικά στέκονται πάνω σε μια ελληνική οικονομία, το ξέρετε πολύ καλά, και επιπλέον είναι μόνο υποψήφια χώρα. Άρα για ποια αξιοπρέπεια μιλάμε όταν τα βάζουμε στο ίδιο επίπεδο? Είναι απλώς κάτι το τεχνητό για να φανεί ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο και αυτή η συμφωνία είναι απλώς μια συμφωνία κυρίων σε σχέση με τα δεδομένα, ενώ στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι όλο το πλαίσιο δημιουργείται για την άρση του βέτο για το ΝΑΤΟ. Άρα σωστά το καταλάβαμε και σωστά σας το είπαμε, όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι. Σωστά. Εξ αρχής, όλη αυτή η ιστορία αποσκοπεί, όλο αυτό το πανηγύρι αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο... Εδώ διαφωνούμε. Όχι αποκλειστικά. Όχι αποκλειστικά. Γιατί εγώ θα ήθελα να πάτε στο άρθρο 8. Να πάω στο άρθρο 8. Ωραία. Λοιπόν, στο άρθρο 8 εμένα μου θύμισε τα προβλήματα που είχαμε και με το βιβλίο της ιστορίας. Άμα κοιτάξετε το άρθρο 8, δεν μπαίνουμε καθόλου σε μια διαδικασία νατοϊκή ή ευρωπαϊκή. Μπαίνουμε κατευθείαν σε μια διαδικασία που μας θυμίζει τις τροποποιήσεις του βιβλίου της ιστορίας, μας θυμίζει δηλώσεις του τύπου «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου δεν είναι γενοκτονία», μας θυμίζει αναθεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και πάλι το άρθρο 8 τα βάζει στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνεται σε μια χώρα μπορεί να γίνει στην δεύτερη χώρα. Άρα το βλέπετε ήδη με το εδάφιο 2 που μιλάμε για τους 6 μήνες. Φαντάζομαι ότι το έχετε μπροστά. Να καταλαβαίνει ο κόσμος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το 6 ναι. μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσης συμφωνίας. Το δεύτερο μέρος θα επανεξετάσει το καθεστώς των μνημείων, δημόσιων κτηρίων και υποδομών στην επικράτειά του και στο μέτρο που αυτά αναφέρονται καθιονδήποτε τρόπο στην αρχαία ελληνική ιστορία και πολιτισμό που συνιστούν αναπόσπαση στο συστατικό της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του πρώτου μέρους. Θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα και να διασφαλίσει το σεβασμό στην προαναφερόμενη κληρονομιά, αναφέρεται στην παράγραφο 2. Και μιλάμε τώρα. Αυτό είναι το πλαίσιο που νομίζουμε ότι είναι μια χαρά. Άρα εγώ, εφόσον είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι πρέπει να δείτε ότι το πρώτο πράγμα είναι στο εδάφιο 5, που αφορά, αν θυμάμαι, το ένα μήνα θα δείτε κάπου είναι γραμμένο. Εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη θα συγκροτήσουν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων στη βάση της ισότητας, κοινή διεπιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την αντικειμενική επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη, προσέξτε αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση, σε αυθεντικές, στοιχειοθετημένες και επιστημονικά στέρες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Και συνεχίζει. Να σας κάνει αυτό εντύπωση, αλλά προσέξτε, θέλω να διαβάσετε και κάτι άλλο. Είναι αυθεντική ιστορία μου. Όχι, περίμενε, Το 15% των μακεδονικών γονιδίων μου αυτή τη στιγμή εξηγείρεται. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά ας απαντήσω και στα άλλα. Κοιτάξτε σε ποιον υπάγεται αυτή η επιτροπή. UNESCO. Όχι. Πού είμαστε, στο ίδιο, στο 5? Στο αμέσως μετά, κάπου κοντά πρέπει να είναι γραμμένο. Είχατε φτάσει σε αρχαιολογικά ευρήματα. Μπράβο, σε άλλες εθνικές αρμόδιες. Λοιπόν, οι εργασίες της Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των Υπουργείων Εξωτερικών. Μπράβο. Μπράβο, Κική μου. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να καταλάβω. Εσύ που είσαι Ελληνίδα, από πότε το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αρμοδιότητα σε θέματα ιστορικά, δηλαδή ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά? Α, θα σας γελάσω. Από ποτέ? Θα σας γελάσω, ό,τι και να σας πω. Άρα θέλω να πω ότι αυτά αφορούν είτε το Υπουργείο Παιδείας, είτε το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα το ΥΠΕΞ να έχει άποψη για την αντικειμενική και επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη σε ιστορικά, αρχαιολογικά, όπως το διαβάσατε, είναι ήδη πάρα πολύ παράξενο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε... Η διπλωματία των αγαλμάτων. Γιατί είναι παράξενο, βρε? Η διπλωματία των αγαλμάτων έδωσε και πήρε τις προηγούμενες μέρες. Δεν την πήρατε και... Δεκτό, αλλά εγώ λέω να μείνουμε στο ίδιο εδάφιο
Κάπου προς το τέλος πρέπει να διαβάσετε τι λέει για το βιβλίο ιστορίας και για το θέμα των αλυτρωτικών και αναθεωρητικών αναφορών. Γιατί εδώ έχει μια αυτοαναφορά το ίδιο το άρθρο, δηλαδή έχουμε μια επιτροπή η οποία μπορεί να αναθεωρήσει τα βοηθητικά υλικά του σχολείου. Το βρήκατε? Βοηθητικό σχολικό υλικό όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκαστα από τα μέρη σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ωραία. Άρα για να είμαστε συγκεκριμένοι, βλέπετε ότι έγραψαν ιστορικούς άτλαντες. Δηλαδή, εμείς έχουμε ιστορικούς άτλαντες στην Ελλάδα, οι οποίοι μπορεί να αναθεωρηθούν από την κοινή επιτροπή και να τους αλλάξουμε, διότι θεωρούν ότι έχουν μέσα αλυτρωτικά στοιχεία. Εγώ είναι η πρώτη φορά που βλέπω για μια χώρα που έχει σαν στρατηγική να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί μέσω ενός άρθρου της συμφωνίας να αλλάζει τους ιστορικούς άτλαντες και τα βιβλία της ιστορίας του άλλου κράτους, το οποίο στο κάτω-κάτω της γραφής έχει κερδίσει τη δυνατότητα λόγω της ιστορικής κληρονομιάς να έχει άποψη για το όνομα. Και ρωτάω, αυτό μη μου πείτε ότι έχει σχέση με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν έχει σχέση με ιδεολογία. Α, ναι. Μα ναι, μα το είχατε πει και την προηγούμενη. Γι' αυτό διαφωνούσα στο αποκλειστικό το θέμα της άρσης. Ξέρετε και αυτό ο κύριος Κουτζιάς από το βήμα της Βουλής. Ξέρετε τι είπε. Και καταλάβαμε όλοι για ποιο λόγο συνοστίζονταν οι πρόγονοί μας εκεί στο λιμάνι της Σμύρνης. Ξέρετε τι είπε, πώς το εξήγησε αυτό. Πείτε μου. Τον ακούσατε τι είπε στη Βουλή. Τι λέει, σηκώνει το Κουτζιάς επάνω και τι λέει για αυτό το θέμα. Λέει το εξής, υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες, έτσι γίνεται σε διεθνές επίπεδο, όπου οι χώρες πλέον μεταξύ τους ουσιαστικά ξαναγράφουν, έτσι δεν το πέτει ο κ. Κουρκιάς, είπε ότι διερευνούν αν υπάρχουν διαφορές σε θέματα ιστορίας. Δεν το ακούσατε αυτό, κύριε? Βεβαίως, αναφέρεστε στο Ελισίνκι. Άρα λέω απλώς ότι αυτό το θέμα, ας πούμε και ότι είναι... Φανία, έχουμε και εδώ, έχουμε και... Ωραία, ας πούμε ότι είναι σοβαρό και ας πούμε ότι μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Αυτό γιατί δεν γίνεται με δύο χώρες που έχουν ξεπεράσει τα τυπικά εμπόδια και περνάνε στο επόμενο στάδιο. Εδώ δεν είμαστε καν στα τώρα, τυπικά εμπόδια. Προφανώς μιλάμε σοβαρά τώρα, γιατί είναι. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Προφανώς μιλάμε σοβαρά. Να γιατί... τη συλλογική μνήμη με μια μονογραφή. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί έχουμε κάνει και συζητήσεις για τα θέματα των γενοκτονιών. Μην μας κάνετε να τα ξαναϊδρύσουμε. Όταν έχουμε λοιπόν, αν χρειαστεί θα τα ξαναϊδρύσουμε, εδώ θα είμαστε. Τι γίνεται διότι. Ξαναλέω, στη διαδικασία διόρθωσης για τις γενοκτονίες, η πρώτη φάση είναι η αναγνώριση. Η δεύτερη φάση είναι η ποινικοποίηση και μετά πηγαίνουμε στην συγγραφή των ιστορικών βιβλίων, εφόσον έχουμε, αν θέλετε, το κράτος που είναι γενοκτόνος, να έχει αποδεχτεί και να έχει αναγνωρίσει και να έχει αποδεχτεί και το θέμα της ποινικοποίησης, τότε περνάμε στη συγγραφή των βιβλίων. Εδώ κάνουμε κάτι που κατά αναλογία θα ήταν πριν γίνει η αναγνώριση, πριν γίνει η ποινικοποίηση, πριν περάσουμε από όλα αυτά τα στάδια της διαδικασίας, να είμαστε στο τέλος και να γράφουμε τα βιβλία της ιστορίας με ποιον τρόπο, γιατί ελπίζω να είδατε και ένα άλλο πράγμα που έχει ενδιαφέρον, στο τέλος του εδαφείου που διαβάσατε, είδατε πόσο συχνά θα συνεδριάζει αυτή η επιτροπή? Τακτικά. Δύο φορές ετησίως και θα υποβάλει και τέτοια έκθεση. Ωραία. Πείτε μου, εσείς ξέρετε καμία επιτροπή που να είναι ικανή να παράγει έργο ενώ συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο? Τι θα σας πω τώρα, δεν ξέρω. Μα είναι γραμμένο. Εγώ διαβάζω το κείμενο. Μπορεί αυτή η επιτροπή να παράξει έργο. Θέλει να σας πει καλημέρα η Ελένη Χατζηγεωργίου. Έτσι με ενημερώνουν τώρα. Ελένη Χατζηγεωργίου, είστε μαζί μας. Καλημέρα και σε ένα φίλο. Καλημέρα και σε ένα φίλο μου, Λιγερέ. Καλημέρα, Ελένη μου. Πάντα χαίρομαι να σε ακούω. Τα δεινά μας, από ό,τι βλέπω εγώ, σαν απλός λαουτζίκος, είναι πολύ πίσω ακόμα. Έχουμε πολλά να τραβήξουν από αυτή τη συμφωνία, η οποία δεν είναι απλώς για να μπει μέσα στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια, δεν είναι απλώς για να μπουν μέσα στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν συνέχεια τις προσπάθειες που έχει γίνει και με την Κουλούρη και με την... Σωστά, σωστά. Γι' αυτό μιλάμε με την Κική για αυτό το θέμα. Με
θεωρώντας ότι δεν είναι μόνο και μόνο το θέμα της ένταξης. Να αποεθνοποιήσει τα Βαλκάνια και κυρίως τους Έλληνες. Είμαστε ο πιο ανυπόταστος λαός του Βαλκανίου. Αυτό πιστεύω ότι γίνεται μέσα από αυτή τη στιγμή. Είναι λογικό, Ελένη μου, γιατί οι Έλληνες όταν παρακολουθούν μαθήματα βαρβαρότητας είναι πολύ κακοί μαθητές. Αντιστέκονται φυσιολογικά. Έτσι, όπως το λέω. Πώς νόμος είναι, βρε κύριε Λιγερέ, η δράση παίρνει αντίδραση. Θέλω να μας πεις τι σκέφτεσαι τώρα εσύ. Αυτό είναι τα Σκόπια τώρα, είναι μια ιστορία η οποία πονάει βέβαια και πονάει πάρα πολύ, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα και στο Αθηνοκρατικό Κέντρο των Αθηνών, το κράτος των Αθηνών, ούτε νοιάζεται για τη Βόρεια Ελλάδα από ό,τι φαίνεται. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως είναι μια κουβέντα που είπε ο Κοντιάς, ότι πριν πάει, τον οποίο να πω ότι τον είχα σε μεγάλη υπόληψη και έχω χάσει πάσα ιδέα. Και όλα αυτά γιατί στήριζε τις θέσεις μας στο Κυπριακό. Εκεί ήταν το που έδινα πολλά θετικά στο Κοντιά. Από τη στιγμή όμως που έγινε αυτό με τα Σκόπια και τον είδα πώς συμπεριφέρεται, όχι ως υπουργός εξωτερικών, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να κρίνω σαν τι, έχω χάσει πάσα ιδέα προσωπικά σαν Ελένη Χατζηγεωργίου. Η κουβέντα που είπε ότι πριν πάει διακοπές θα λύσει και το πρόβλημα με την Αλβανία, αυτό με φοβίζει διπλά. Γιατί πιστεύω ότι θα ανοίξει πληγή που δεν θα κλείνει στο Αιγαίο. Ναι, απλώς για να είμαστε ξεκάθαροι, το γεγονός ότι αναφέρθηκε σε αυτό για τις διακοπές του και αναφέρθηκε επίσης και σε άλλη δήλωση και για το αλβανικό αλλά και για το κυπριακό, νομίζω ότι σου θυμίζει κανονικά έναν πρόεδρο που υπήρχε λίγο πριν τον Τάσο Παπαδόπουλο που μας είχε ζητήσει 16 μήνες για να λύσει το κυπριακό. Α, καλά, ναι, ναι. Ωραία. Άρα νομίζω ότι ναι, πήραμε τη σωστή απόφαση. Αυτό είναι μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι κάνει αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η διαφορά ότι αν γίνει οτιδήποτε στην Αλβανία, καταλαβαίνει τι θα γίνει στο Αιγαίο, ο Νίκο. Απλώς για να είμαστε ξεκάθαροι. Η Αλβανία είναι εντός του ΝΑΤΟ, άρα έχουμε ήδη μια μεγάλη διαφορά. Όσο αφορά τώρα την Αλβανία, μιλάμε μόνο και μόνο για το θέμα της ΑΟΣ. Άρα αυτό είναι πολύπλοκο και όχι περίπλοκο, γιατί απλώς είναι η λειτουργία των διαπονδύων νήσων και της Κέρκυρας που αναγκάζει να έχουμε πάνω στα γύρω στα 80 σημεία όσο αφορά το θέμα της οριοθέτησης και δεν υπάρχει τίποτα το ανάλογο. Άρα αυτό είναι απλώς κάποιος που θέλει να πει ότι μπορεί να λύσει τα πάντα. Εμένα δεν με πειράζει αυτό. Εμένα αυτό που με πειράζει είναι ότι πώς το αποδεχόμαστε, γιατί κάποιος όταν λέει, κάνει διάφορες δηλώσεις είναι δικό του θέμα. Αλλά εμείς γιατί να τις πιστεύουμε. Αν αποδεχτούμε εξαίρεση βραχονισίδων στο Ιόνιο, στο Αιγαίο τι θα γίνει? Οι βραχονισίδες δεν υπάρχουν, Ελένη μου, στο δίκαιο της θάλασσας. Μάλιστα, άρα αυτό δεν είναι... Άρα μην μπερδεύεστε. Εντάξει. Και γιατί μιλάμε για το θέμα της ΑΟΣ, γιατί η ΑΟΣ προβλέπει ότι ένα νησί έχει ΑΟΣ, αν έχει οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή δεν είναι καν ανάγκη. Η ζωή επάνω και τα λοιπά. Ναι, αυτό. Λοιπόν, αυτό σου επιτρέπει. Αλλά να ξέρεις ότι με τα νησιά που έχουμε, δηλαδή με τους Οθωνούς, την Ερικούσα, Μεθόνη και όλα αυτά, τα διαπόντια νησιά, με την Κέρκυρα, όλο αυτό το πράγμα, υπενθυμίζω και για τους ακροατές, γιατί εσείς τα ξέρετε, ότι η γραμμή οριοθέτησης με την Ιταλία για το θέμα της υφαλοκρηπίδας βασίζεται και πάνω στα διαπόντια νησιά και δεν ξεκινάει ούτε από την ακτή της Ηπείρου, ούτε από την ακτή της Κέρκυρας. Και κατά συνέπεια, αν κάποιος στην Αλβανία δεν αποδέχεται την ύπαρξη αυτών των νησιών, έχει θέματα και με την Ιταλία. Γιατί η γραμμή οριοθέτησης δεν πάει με τον ίδιο τρόπο. Άρα λέω απλώς ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε από το 1977 και θα βασιστούμε πάνω σε αυτά. Ακριβώς είναι εδώ, είναι ο κύριος, τι ακριβώς σκέπτεται να κάνει ο κύριος Κοντιάς, τι συζητά. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αγγίζει όλους, εκεί υπάρχει και ομογένεια, υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά και πρωτίστως βεβαίως αυτά τα θέματα για τα οποία μιλάμε τώρα. Όταν θα ξεκινήσουν, νομίζω ότι ο κύριος Λιγερός θα πρέπει να το κάνουμε τότε, κύριε Λιγερέ. Θα πρέπει να το κάνουμε διαρκώς, να τα υπενθυμίζουμε, ώστε να ξέρουμε, να μπορούμε να αντιλαμβάνουμε. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε, Κίκη μου. Νίκης και το μέγεθος της ΣΥΤΑΣ. Ναι, απλώς για να το θέσουμε λίγο πιο γενικά και να καλυφθεί και η Ελένη, είναι ότι όντως όταν κάνουμε διαπραγματεύσεις με ένα κράτος που έχει αυτές τις δυνατότητες όπως είναι τα Σκόπια, άμα μετά θέλουμε να παίξουμε με την Αλβανία,
θέλουμε να παίξουμε με την Τουρκία ή με τη Βουλγαρία με διάφορους τρόπους, τα άλλα κράτη βλέπουν την αξιοπιστία μας. Και όταν βλέπουν λοιπόν τι είμαστε ικανοί να υπογράψουμε, γιατί να μην ζητήσουν περισσότερα. Και για να δώσω ένα παράδειγμα χειροπιαστό, μετά το 1982 η Τουρκία δεν έκανε πια έκδοση χαρτών όπου απεικονίζονται ταυτόχρονα τα σύνορα της Ελλάδος και της Τουρκίας όταν υπάρχουν μαζί, πάντοτε τα έβαζε ξεχωριστά, γιατί είχε αντιληφθεί ότι οι χάρτες της Ελλάδος ζητούσαν λιγότερο από ό,τι αυτή περίμενε. Άρα για να είμαστε σοβαροί, εδώ είναι το θέμα της αξιοπιστίας και σε τεχνικό επίπεδο, αν εμείς αποδεχόμαστε οτιδήποτε με ένα κράτος το οποίο μόνο ισχυρό δεν είναι και αυτό είναι αντικειμενικό, δεν υποβαθμίζουμε τίποτα, τότε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ορθολογικά ένα άλλο κράτος που παίζει με S-400, με F-35 και τα λοιπά και εμείς θα του πούμε ότι θα κάνουμε τα ίδια με τα Σκόπια. Λέω απλώς ότι όταν παίζουμε με ένα άλλο κράτος, τα άλλα κράτη που δεν εξετάζουν άμεσα αλλά έμεσα τη συμφωνία κοιτάζουν ποιος έπαιξε, πώς έπαιξε και τι κέρδισε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Λιγερό. Έτσι ακριβώς, να σας ευχαριστήσω και εγώ και να κλείσω, ναι. Ελένη, ευχαριστούμε για τον προβληματισμό. Να είστε καλά. Κύριε Λιγερέ, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Θα χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε. Σίγουρα. Δεν κλείνοντας μόνο. Έχουμε αυτά τα δεδομένα. Νομίζω ότι όσο μπορέσαμε, δώσαμε το χαρακτήρα αυτού του εταιρικού προσυμφώνου δύο φυσικών προσώπων. Και θέλω τώρα να απευθυνθούμε προς τους συμπατριώτες μας. Δεν τα παρατάνε από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει μια μαχητικότητα. Του κρατάνε το θέμα υψηλά. Θέλουν η διαφωνία τους να αποτελεί επίσης κομμάτι της επικαιρότητας. Θέλουν η διαφωνία τους να συνοδεύει αυτό το εταιρικό προσύμφωνο δύο φυσικών προσώπων. Πώς θα συνεχίσουν, πώς βλέπετε να συνεχίζει αυτή η ιστορία πόση σημασία έχει αυτή η αντίδραση του κόσμου? Το πρώτο για μένα, για τον κόσμο, για τον ελληνικό λαό, γιατί να μην λέμε μόνο κόσμο, γιατί σιγά σιγά άλλοι λένε πληθυσμό, άλλοι λένε όχλο κτλ. Για μένα ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει όσο περισσότερο γίνεται το κείμενο. Και για μένα έχετε και εσείς ευθύνη στα ραδιόφωνα, στη τηλεόραση κτλ. Δώστε πληροφορίες, βάλτε, όχι δεν το λέω προσωπικά, εντάξει, προς Θεού. Λέω απλώς, ναι, λέω γενικά ότι βάλτε και εκπομπές όπου απαντάτε σε ερωτήματα που έχει ο ελληνικός λαός πάνω στα σημεία. Δηλαδή δεν είναι τόσο δύσκολο, αυτό είναι το θέμα της ενημέρωσης. Για μένα, για να γίνει μια κίνηση η οποία να είναι αποτελεσματική, πρέπει να υπάρχουν γνώσεις και ανθεκτικότητα. Ανθεκτικότητα έχει ο ελληνικός λαός, απλώς μερικές φορές δεν έχει τις τεχνικές γνώσεις. Άρα, όπως λέω συχνά, πώς μπορεί να αγαπήσει κάποιος την ελληνική ΑΟΣ, άμα δεν ξέρει τι είναι η λέξη ΑΟΣ. Άρα, τώρα που μαθαίνουν τι έχει ακριβώς αυτή η συμφωνία και ποια είναι αντικειμενικά αυτά τα κριτήρια και αυτά τα άθρα, τότε μπορούν να παλέψουν πιο αντικειμενικά, έτσι ώστε να έχουμε διορθωτικές κινήσεις που θα μας απαλλάξουν από αυτές τις δεσμεύσεις. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε σύντομα, κύριε Λιγερέ. Υπενθυμίζω κλείνοντας την Τετάρτη, 7:30, Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Νίκο Λιγερό, στρατηγική ανάπτυξης και ενέργεια μέσα, και ενέργεια μέσα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλω να είσοδος ελεύθερη για όλους. Να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη να φορά. Καλά, να είστε καλά, και να ανανεώσουμε, κύριε Λιγερέ, σίγουρα, το ραντεβού μας. Εδώ μαζί είμαστε.